Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα το δοκιμάσετε. Λοιπόν, και τώρα θα φτιάξουμε τους υπέροχους ψαροκεφτέδες μας με φιλέτο ψάρι τσιπούρα. Πολύ εύκολη εκτέλεση για ψαροκεφτέδες, πιο ελαφρύ από αυτούς που ξέρετε, γιατί δεν θα τους τηγανίσουμε, θα τους βάλουμε πολύ λίγο λαδάκι και το περισσότερο ψήσιμο θα γίνει στο φούρνο. Οπότε, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να προετοιμάσω τα φιλέτα τσιπούρας μου. Θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια ψάρι, καθαρό φιλέτο ψάρι. Αυτά τα παραγγέλλω από την ψαραγορά μου, τους λέω πόσο βάρος περίπου θέλω. Ας αυτήν την περίπτωση είναι από 2 ψάρια, 4 δηλαδή φιλέτα, χωρίς κόκκαλα και χωρίς δέρμα. Τι θέλω να κάνω τώρα, να τα κόψω σε κομματάκια το ψάρι μου. Οι ψαροκεφτέδες μας είναι φτιαγμένοι με φιλέτο ψάρι αλλά και με πατάτα. Οπότε εδώ δίπλα έχω την πατάτα μου την οποία βράζω για να κάνω πουρέ. Έχω δηλαδή 400 γραμμάρια πατάτα καθαρισμένη, κομμένη σε κυβάκια, την οποία τώρα θέλω να φτιάξω σε πουρέ. Οι πατάτες μας για να είναι ωραίες μαλακές πρέπει να ψηθούν 15 με 20 λεπτά για να είναι έτοιμες να γίνουν πουρέ. Πρέπει να είναι ωραίες μαλακές. Τα κομματάκια ψάρι τώρα θέλω να τα βάλω στο νερό εδώ το ζεστό για να ψηθούν, βασικά να χογλάσουν μόνο ένα λεπτάκι για να μισοψηθούν πριν τα σμίξω μαζί με το πουρέ για τους σκεφτέδες μας. Παράλληλα εδώ στο μείγμα θέλω να προσθέσω λίγο θυμάρι, το χυμόν από ένα λεμόνι, 10 γραμμάρια ελαιόλαδο, λίγο μαϊτανό ψιλοκομμένο, αλάτι και πιπέρι. Το ψάρι μας έτοιμο, οπότε πάμε να το μεταφέρουμε μέσα στον μπολ με το πουρέ. Μέσα στο μείγμα θα βάλουμε και το ξύσμα φλούδας από ένα λεμόνι. Και τώρα, φορώντας τα καντάκια μας, πάμε να αναμίξουμε αυτό το μείγμα και να πλάσουμε τους ψαροκεφτέδες μας. Και τώρα παίρνουμε μία ποσότητα από το μείγμα αυτό, πλάθουμε σε κεφτέδες. Λοιπόν, ο κεφτές μας τώρα, μέσα στο αυγό πρώτα. Μετά στο αλεύρι. Και μετά στην αλεσμένη φρυγανιά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάμε φούρνο, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, πρέπει να πάμε με το oil powder μας, δηλαδή κάποιοι που να ελέγχουμε το λάδι προσεκτικά, να λαδώσουμε από πάνω. Δεν θα τηγανίσουμε, ναι μεν, γλιτώνουμε το πολύ το λάδι, αλλά λίγο χρειάζεται να βάλουμε από πάνω πριν βάλουμε στο φούρνο για να ψηθεί ωραία. Άρα έτσι με το powder μας για να το ελέγχουμε, λαδιάζω από πάνω. Και σίγουρα με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε λιγότερο λάδι. Λοιπόν, ακόμα λίγο αλάτι, πιπέρι. Λοιπόν, και πάμε φούρνο 180 βαθμούς για περίπου 25-30 λεπτά.
Οι ψαροκεφτέδες μας είναι έτοιμοι. Το μόνο που έμεινε είναι να τους σερβίρω. Οι ψαροκεφτέδες μας είναι έτοιμοι να τους παρουσιάσουμε. Αν προσέξετε, έχω χρησιμοποιήσει ψιλοκομμένο κόκκινο γκρεμμυδάκι για να τους στολίσω. Λίγη καυτή κόκκινη πιπεριά, αν την αντέχετε, γιατί καίει, λίγη μικρά κομματάκια. Και ψιλοκομμένο κόλιανδρο, καθώς και φέτες λεμόνι ή lime. Εξαιρετική, εξαιρετική.